Η επόμενη παρέμβαση θα γίνει από τον Χρήστο Σαλταπίδα, πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία. Οπότε, <σομίως> ως απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής προς όλους και όλες για αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα κάλεσμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα βρει ευρία ανταπόκριση. Λόγω της ιδιότητάς μου, θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα σε όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφου των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Στους νέους, στα παιδιά μας που είναι το μέλλον και τώρα υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία, αλλά και στο πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ορισμένοι από εσά πιθανόν να διαφωνείτε με κάποιε από τι θέσει του Κομμουνιστικού, Κόμμα, Κομμουνιστικού Κόμματο. Μελετήστε τι θέσει του, συγκρίνετε και συμπεράνετε το δίκαιο και την ορθότητα των θέσεων του κόμματο. Είμαι σίγουρο ότι οι θέσει του Κομμουνιστικού Κόμματο αγγίζουν την καρδιά σα και τα συναισθήματά σα. Γιατί? Γιατί βασίζονται στη λογική, στην ηθική και αποσκοπούν στη βελτίωση όλων των συνθήκων που επηρεάζουν κάθε τομέα της ζωής του λαού, τον οποίο υπηρετήσατε ή συνεχίζετε να υπηρετείτε. Θεωρώ δεδομένο το ενδιαφέρον και την αγάπη σας για την πατρίδα και το λαό. Θεωρώ επίσης δεδομένη την κριτική σας ικανότητα και την ικανότητα λήψεως κρίσιμων και σωστών αποφάσεων σε ελάχιστο χρόνο προς όφελος πατρίδα της πατρίδας και του λαού. Αναλογιστείτε την ξεκάθαρη προς όλες τις κατευθύνσεις θέση του κόμματος ότι αν απαιτηθεί στι δύσκολε ώρε θα πρωτοστατήσει στον αγώνα για την υπεράσπιση τη εδαφική ακαιρεότητα και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη πατρίδα μα. Νιώστε την αγωνία του απλού πολίτη για τον εφιάλτη τη ανεργία και την ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα, που όλο και εντονότερα πλανάτε πάνω από τα κεφάλια του παρά τα όποια επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και τις αυξημένες παραγωγικές δυνατότητες. Σκεφτείτε ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάντια του συστήματο υγεία, για τη μετακύληση όλων των ευθυνών από το κράτο στον πολίτη, για του νεκρού συνανθρώπου μα, για το θησαυρισμό συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών, για τη μετατροπή του αγαθού τη υγεία σε εμπόρευμα, για τη διάλυση του συστήματο υγεία προ όφελο ιδιωτικών συμφερόντων. Δείτε ποιοι ευθύνονται για την αδυναμία των λαϊκών στρωμάτων να ανταποκριθούν στις πρόσφατες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Η υποταγή, η προσαρμογή στα ελάχιστα, η παρέτηση από τη διεκδίκηση καλύτερης ζωής παρουσιάζονται ως αναγκαία από όλα τα αστικά κόμματα, αντί να ενθαρρύνεται ο λαός να τα διεκδικεί με αγώνες. Οι ίδιοι διαπιστώσατε, ακόμη και πρόσφατα, την πλήρη απουσία προετοιμασίας και σχεδίου για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί, αλλά και την απροθυμία μετέπειτα της κυβέρνησης για ανακούφιση των πληγέντων. Διαπιστώνεται μέρα με τη μέρα την αύξηση της κρατικής βίας και καταστολής εις βάρος του λαού, την προσπάθεια να αποτραπεί οποιαδήποτε διεκδίκηση κάθε δικαίου αιτήματο. Διαπιστώνεται την αντίφαση που οι ίδιοι προκαλούν όταν Βία προσπαθούν να καταστήλουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις από εργαζόμενους που όλοι μας επενούμε για την προσπάθεια και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Ώρες ολόκληρες, βέβαια, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το τι θα πρέπει να αναλογιστείτε. Όλα αυτά όμως τα γνωρίζετε ήδη και πολλού από εσά σας προβληματίζουν ήδη έντονα. Σας καλώ να κατανοήσετε ότι όλα τα αστικά κόμματα μηδενός εξερουμένου αποτελούν εκδοχές της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Η βελτίωση των συνθήκων της ζωής του λαού δεν πρόκειται να έρθει από καμία πολιτική που ουσιαστικά εξυπηρετεί τα ίδια καπιταλιστικά συμφέροντα. Αυτοί που σηκώνουν το ποτήρι στο ΝΑΤΟ, στη ΣΥΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αύριο θα σηκώσουν το μαχαίρι στο λαό, σε εσά, τα παιδιά σα. Συνάδελφοι, εν ενεργεία και εν η επίθεση ει βάρο μα, βάρο του λαού, δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν συμμετέχουμε και εμείς στην οργάνωση της αντεπίθεσης για να τη σταματήσουμε. Ο χρόνος έχει αρχίσει και κυλάει αντίστροφα. Δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια να αφήσουμε κάτι για αύριο. Αύριο θα είναι αργά. Ας μην χρειαστεί να απολογηθούμε στις επόμενες γενιές για ό,τι δεν πράξαμε όταν έπρεπε να το πράξουμε. Πιστέψτε στη δύναμή σας. Ανεβάστε τον πύχη στις απαιτήσει σας και μην αποδεχτείτε τα ψίχουλα που δίνει η τωρινή κυβέρνηση ή υπόσχεται να δώσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Μη συμβιβαστείτε με τίποτε λιγότερο από αυτά τα οποία δικαιούστε. Οφείλουμε να δωσει η αξιωματικη αντιπολιτευση Μην έναν καλύτερο κόσμο και μια προοπτική στα παιδιά μα, στα εγγόνια μα και σε όλε τι επερχόμενε γενναίε. Οφείλουμε να δείξουμε συνέπεια στην υποστήριξη των αξιών και των ηθικών αρχών μα. Αξιωματική ή υπαξιωματική, εν ή αναποστρατεία. Στρατεύσιμοι συνάδελφοι των Σωμάτων Ασφαλείας, πολιτικό προσωπικό, απαιτείται όλοι μαζί να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, να συμπορευθούμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα και να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Μονάχα ο λαός μπορεί και θα σώσει το λαό, αν βαδίσει το δύσκολο δρόμο της ανατροπής. Σας ευχαριστώ.